Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης φαίνεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Σαουδική Αραβία. Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υπογράψει στην Αλ Νασρ. Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, προσέφερε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας στον παίκτη με 1,8 εκατομμύρια ευρώ και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης είπε το ναι για να μετακομίσει στην Αραβία. Η διοίκηση της Αλ Νασρ έψαχνε ξένο τερματοφύλακα για τη νέα σεζόν και είχε επαφές με αρκετούς, διαλέγοντας τον καλύτερο, όπως τονίζουν οι Σαουδάραβες. Από εκεί και πέρα, έντονη είναι η κινητικότητα στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη ανακοινώσει τους Κουαλιάτα, Ράφα Σοάρες, αλλά και τη μονιμοποίηση του Σάστρε, ο οποίος αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τη Μαγιόρκα. Στον δικέφαλο του Βορρά, ωστόσο, δεν πρόκειται να σταματήσουν, καθώς ο Ζωσέ Μπότο θέλει να αποκτηθούν ακόμα αρκετοί ποδοσφαιριστές, στοχεύοντας μάλιστα να κλείσει μερικά κενά πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, η οποία ξεκινάει την επόμενη Δευτέρα. Ο Πορτογάλος έχει καταφέρει να συμφωνήσει ήδη με τους Νάσμπερκ, Ρέντε, Ρικάρντο και Κοτάρσκι, με τους τέσσερις ποδοσφαιριστές να προβάρουν τα ασπρόμαυρα. Ο Μπότο, ωστόσο, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και μαζί έχουν αποφασίσει να αποκτηθεί τουλάχιστον ένας εξτρέμ, ώστε να φρεσκαριστεί το ρόστερ και στα φτερά της επίθεσης.